Αυξητικές είναι οι τάσεις προσέλευσης ασθενών στο νοσοκομείο Κοζάνης τελευταίες ημέρες. Την ίδια στιγμή, με αργούς ρυθμούς, συνεχίζεται η διαδικασία εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού. Αν και οι 9 στους 10 από όσους κλείνουν ραντεβού τηρούν το χρονοδιάγραμμα, τα εμβόλια δεν επαρκούν. Περισσότεροι από 6 στους 10 υγειονομικούς του νοσοκομείου Κοζάνης έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα. Πολλοί μάλιστα έχουν κάνει και την δεύτερη δόση του εμβολίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα λόγω προσωπικής απόφασης. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια μικρή αύξηση όσον αφορά τα κρούσματα που έρχονται για να ζητήσουν βοήθεια και να νοσηλευτούν πάνω στην κλινική COVID. Αυτό φαίνεται από... Είχε μια αύξηση εδώ πέρα σε εμάς στην Κοζάνη και υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Στην περιοχή μας η αύξηση είναι τις τελευταίες ημέρες. Στην περιοχή μας είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχει γίνει μια τέτοιο. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθερότητα, δεν υπάρχει αύξηση. Είμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά πρέπει να προσέχουμε και όλοι να εφαρμόζουμε τα μέτρα. Με τους εμβολιασμούς τι γίνεται? Στο βάθος πίσω σας βλέπουμε τον χώρο που γίνονται οι εμβολιασμοί. Υπάρχει καταρχήν κίνηση πολιτών και σε δεύτερη φάση τι γίνεται το υγειονομικό προσωπικό? Όσον αφορά για τον κόσμο που είναι πάνω από τα 85, έρχεται κατά 90% εμβολιάζεται από αυτούς που δηλώνουν, και όσοι δεν έρχονται, εφόσον παίρνουν τηλέφωνο ότι έχει γίνει κάτι, πηγαίνουν να εμβολιάζεται το ένστολο προσωπικό, ο στρατός, η αστυνομία ή η πυροσβεστική. Να μην χαθεί το εμβόλιο γίνεται αυτό, έτσι? Ναι, βεβαίως, για να μην χαθούν οι δόσεις, και είναι πάρα πολλές λίγες, πάει πάρα πολύ αργά. Αυτό έχει ότι έπρεπε να εμβολιαστεί περισσότερος κόσμος. Εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει μια καθυστέρηση τώρα όσον αφορά ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση, ή από τις εταιρείες που έχουν πει ότι θα δώσουν τις δόσεις. Από εκεί και πέρα έχει εμβολιαστεί περίπου στο 65% στο προσωπικό του νοσοκομείου, έπρεπε να υπάρχει πιο μεγαλύτερο. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε πάρα πολλά καλά, από το 60% μέχρι 75-80%. Στην Νότια Ελλάδα, επειδή δεν είχαν πάρα πολλά κρούσματα και αυτό φάνηκε, ήταν πιο χαμηλά. Και αυτό φάνηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, που είχε πρόβλημα με αύξηση των κρουσμάτων στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Πρέπει όλος ο κόσμος να εμβολιαστεί. Πρέπει εμείς να εμβολιαστούμε πρώτα υγειονομικοί, για να μπορεί και όλος ο κόσμος άλλος να εμβολιαστεί. Να ρωτήσω κάτι. Το ποσοστό αυτό που αναφέρατε είναι αναλογικό σε όλες τις κατηγορίες, ή για παράδειγμα οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό και οι διοικητικοί είναι σε μικρότερο? Όχι, είναι αναλογικό, και μπορώ να σας πω ότι περισσότερο οι διοικητικοί έχουν εμβολιαστεί κατά 80-90% και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό κατά 50-60%. Οπότε, ναι. Δεν ήθελε να κάνει εμβολιασμό ή το είχε βάλει πιο πίσω? Μπορεί να το αποφασίσει τώρα και να μπει στη διαδικασία? Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία? Βεβαίως πρέπει να ξαναμπεί στη διαδικασία για να γίνει, και έχει και κατά προτεραιότητα και αυτοί θα μπορούν να εμβολιαστούν. Αλλά πρέπει να καταλάβει ότι ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λένε ότι έχουν γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, οι γιατροί καταλαβαίνουν και το νοσηλευτικό προσωπικό ξέρει οτιδήποτε, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που έγινε μέσα σε ένα χρόνο οι έρευνες, και πιστεύω ότι υπάρχει κατά 95% η αποτελεσματικότητα του εμβολίου, και δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μερικές, σε πολύ ελάχιστο ποσοστό, παρενέργειες όσον αφορά για τους εμβολιασμούς, ότι έχει κεφαλαλγίες και περαιτώ. Εγώ που το έχω κάνει και έχω τελειώσει και προχθές έχω κάνει τη δεύτερη δόση, δεν έχω κάποιο σύμπτωμα.